Επιποδός είναι από νωρίς το πρωί όλη η δύναμη της τροχέας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στους δρόμους, καθώς σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν οι τελευταίοι εκδρομές του Πάσχα. Περιπολικά και μοτοσυκλέτες με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Εκτός των συνηθισμένων ελέγχων που θα πραγματοποιούνται σε εμφανείς θέσεις, έλεγχοι θα γίνονται και με τη χρήση συμβατικών υπηρεσιακών οχημάτων, με σκοπό να συνετιστούν οι οδηγοί οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Από την τροχιά εκτιμάται ότι η πασχαλινή έξοδος θα κορυφωθεί τις επόμενες ώρες. Η τροχιά θα βρίσκεται επιποδός για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τόσο την κίνηση των ανθρώπων και των πολιτών μέσα στην πόλη, αλλά να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε και τροχαία ατυχήματα. Πρώτο στο στόχο μας είναι το αλκοόλ και η κατανάλωσή του. Συνιστούμε στους πολίτες να μην πιούν και να οδηγήσουν. Να προτιμήσουν έναν άνθρωπο στην παρέα τους που δεν πίνει, να οδηγεί εκείνος. Και σε κάθε περίπτωση, αν χρειαστεί να μεταφερθούν, να χρησιμοποιήσουν ένα άλλο μεταφορικό μέσο. Η εφαρμογή των αυξημένων μέτρων έχουν τεθεί σε ισχύ για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων. Εμείς θα προσπαθήσουμε, όπως προείπα, να διευκολύνουμε σε όποιο βαθμό μπορούμε και όσο μπορούμε να έχουμε μια ομαλή ροή τις μέρες αυτές, να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα, και καλούμε και την ενσυναίσθηση των πολιτών σε κάθε κατεύθυνση.